Τον κύριο Γεωργιάδη στη... τον είναι έχουμε. Ο πρώτος συνομιλητής μας, ο πρώτος καλεσμένος μας. Λοιπόν, να τον καλησπέρισουμε τον Υπουργό και αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα, καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Μέρες καλησπέρα, που είναι. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Είμαι αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας της κυβερνήσεως. Αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, είπα. Λάθος μου. Αντιπρόεδρος Νέας Δημοκρατίας. Έχω εδώ πέρα ένα μπλοκάκι με ερωτήσεις, πολλές ερωτήσεις, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω από το διάγγελμα του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη που έγινε στις 7.30 την ώρα που 500.000 περίπου συνταξιούχοι, ηλικιωμένοι βλέπανε στην ΕΡΤ2 την λειτουργία της Εκκλησίας. Βρήκαν 7.30 ώρα να κάνουν το διάγγελμα. Θα μπορούσαν να βρουν μια άλλη ώρα να το κάνουν το διάγγελμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ και από γενικά την αντιπολίτευση είναι ότι πάμε σούμπιτι για πρόωρες εκλογές το Σεπτέμβριο, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ θα κρατήσω, κύριε Λιάτσε, από το διάγγελμα του κυρίου Πρωθυπουργού ότι λάβαμε την απόφαση 155.000 μακροχρόνια άνεργοι, οι οποίοι δεν έπαιρναν ούτε το κράτος, κύριε, εν μέσω της κρίσης, ότι θα πάνε από 400 ευρώ ο καθένας. Θα κρατήσω από το διάγγελμα ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα βρούμε πολλά δισεκατομμύρια περισσότερα από τους ευρωπαϊκούς πόρους για να είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μπρος την οικονομία μας όταν με το καλό τελειώσει η καραντίνα. Και θα κρατήσω από το διάγγελμα ότι ο κύριος Πρωθυπουργός εξήγησε ότι αυτή η εβδομάδα, η μεγάλη εβδομάδα, η εβδομάδα των παθών, είναι η κρισιμότερη εβδομάδα για να κερδίσουμε αυτόν τον ιό. Τώρα, το αν έπρεπε να παίξει κύριε, μία κύριε Αντιπρόεδρε, αν μας ακούτε, κύριε Αντιπρόεδρε, απομακρύνετε το κινητό σας, παρακαλώ, από τον υπολογιστή, γιατί κάνει. Ναι, γιατί και εμένα τα αυτή μου έχει πάει να σπάσει το τύμπανο τώρα. Για να ακούγεστε καλά εσείς. Κύριε Υπουργέ, ακούστε. Τώρα πρέπει να είναι καλύτερα. Ναι, τώρα είναι πολύ καλύτερα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, ακούστε με. Ο κύριος Μητσοτάκης, και μπράβο του, εγώ το δίνω δημοσίως συγχαρητήρια, έκανε αναφορά για επίδομα. Αυτό το επίδομα, εν πάση περιπτώσει, των 400 ευρώ. Δεν ακούω όμως, κάτω από πολύ στο βάθος και δεν ακούω, αν θέλετε εγώ να το σχολιάσω. Με ακούτε τώρα? Ακούτε. Πολύ μακριά, πολύ στο βάθος. Ακούω, πολύ στο βάθος. Ναι. Εγώ θα μιλάω αργά για να έρχεται η ερώτηση κανονικά. Έκανε λοιπόν μία εξαγγελία ότι θα δοθούν 400 ευρώ σε 155.000, αν δεν κάνω λάθος, μακροχρόνιους άνεργους. Άνοιξα τα κοιτάπια μου και το έχω και στο κινητό μου εδώ γιατί το βρήκα. Οι μακροχρόνιοι άνεργοι στην Ελλάδα είναι περισσότεροι από 500.000. Και θέλω να μας εξηγήσετε τι ακριβώς γίνεται. Δηλαδή δίνουμε επίδομα στο 1/3 των μακροχρόνιων άνεργων ή συμβαίνει τίποτα άλλο? Εγώ δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Για εξηγήστε μας. Δεν το καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, ίσως γιατί είσαι γενικά λίγο προκατηλημένος κατά του κύριου Μητσοτάκη. Δεν έχει διαφορετικά. Εγώ τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Κυριάκο. Μάλλον το αντίθετο. Πάμε λοιπόν με τη σειρά. Το κράτος μας εν μέσω αυτής της κρίσης έλαβε τις εξής αποφάσεις. Επεξέτεινε κατά 2 μήνες την καταβολή του επιδόματος ανεργίας σε όλους τους ανέργους που έπαιρναν το επίδομα ανεργίας και που έλυγε το επίδομά τους τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι κανονικά σύμφωνα με τους νόμους του κράτους δεν θα ελάμβαναν άλλο επίδομα ανεργίας, πήρανε 2 μήνες παράταση για να μην μείνουν εν μέσω κορονοϊού χωρίς χρήματα. Και έρχεται τώρα το κράτος και πηγαίνει πιο πίσω στο χρόνο, δηλαδή Δεκέμβριο, Νοέμβριο, Σεπτέμβριο κτλ. Έως τους μήνες που φτάνουν τους 155.000 ανθρώπους. Γιατί θεωρούμε ότι κάπως που είναι περισσότερο πίσω, για να ζει όλο αυτό το διάστημα περισσότερο πίσω, κάπως στην πραγματικότητα εργάζεται. Απλώς δεν το δηλώνει, όπως καταλαβαίνετε. Και δεν μπορεί να δουλεύει. Μαϊμού είναι. Δεν λέω 70. Αν είναι μαϊμού. Λέω ότι αν κάποιος είναι μακροχρόνιο άνεργος 30 μήνες, 40 μήνες, 50 μήνες και δεν παίρνει κανένα επίδομα από το κράτος, αλλά είναι μακροχρόνιο άνεργος, με κάποιο τρόπο άλλο επιβιώνει. Φαντάζομαι το καταλαβαίνετε αυτό. Άρα λοιπόν το κράτος τι έκανε? Πηγαίνει. Λίγο υπερβατική η σκέψη. Είναι λίγο υπερβατική η σκέψη, ναι. Καλά, άμα εσείς βρείτε κάποιον άλλο τρόπο,
μπορείτε να μου το πείτε. Εκτός αν ακούτε πρώτη φορά από τα στοιχεία, δεν υπάρχει και η μαύρη εργασία. Αν δεν έχετε ξανακούσει τη μαύρη εργασία, να αγαπητέ Άδωνη Γεωργιάδη, έχω πει. Είμαι βέβαιος να ακούτε από μένα για πρώτη φορά. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ακούστε να σας πω κάτι. Γιατί δεν ακούω καλά, είμαι σε Skype. Δεν ακούω καλά. Λοιπόν, επανέρχομαι. Το κράτος μας, το οποίο δεν είχε καμία υποχρέωση και δεν έδινε ποτέ μέχρι σήμερα κανένα απολύτως χρηματικό βοήθημα σε κανέναν μακροχρόνιο άνεργο, σήμερα επί Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει 100-155.000 μακροχρόνιοι ανέργους 400 ευρώ. Άρα 155.000 άνθρωποι που δεν έπαιρναν ούτε ευρώ θα πάρουν. Εάν αυτό είναι λόγος και μπράβο για τον Εμίλιο Λιάτσο, μπράβο του, να γκρινιάξει. Επίσης, ανακοινώθηκε πρόγραμμα 36.000 θέσεων εργασίας. Επιδοτούμενα από το δημόσιο, πάλι αποκλειστικά για μακροχρόνια ανέργους από το Υπουργείο Εργασίας, και άλλες 20.000 θέσεις για μακροχρόνια ανέργους επιδοτούμενες εργασίες από τον κύριο Θεοδωρικάκο και το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα στο σύνολο καλύπτουμε περίπου 210.000 μακροχρόνια ανέργους. Ακούστε, είναι το τέλειο? Όχι. Δεν είναι το τέλειο. Είναι όμως μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που αξίζει να υποστηριχθεί. Ακούστε. Και όχι να αντιμετωπίζετε με μικροψυχία, κύριε Λιάτση. Μικροψυχία καθόλου. Εγώ είπα μπράβο στον Κυριάκο που έδωσε αυτά τα λεφτά. Ακούστε με. Πείτε τώρα τη δική σας. Ακούστε με. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 805.047 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 11,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 11,1% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Ωστόσο, περίπου 570.000 άτομα, ποσοστό 70,8% των ανέργων, είναι μακροχρόνια άνεργοι, καθώς αναζητούν εργασία έναν και πλέον χρόνο. Εγώ σας λέω το εξής, πιστεύω λογικό, το καταλαβαίνετε γιατί είστε πολύ λογικός άνθρωπος. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, 570.000 μακροχρόνια άνεργοι. Από αυτούς τους 570.000, η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, δίνει τα 400 ευρώ στον καθένα σε 155.000 μακροχρόνια ανέργους. Αυτό σας λέω. Και σαπίδησα, νομίζω. Ωραία. Είπατε αυτή την απάντηση που δώσατε. Δεν χρειάζεται από περισσότερα. Δεν χρειάζεται, okay. Σας είπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ελλάδος που ασχολείται με μακροχρόνια ανέργους. Μου δίνει επίδομα σε μακροχρόνια ανέργους. Ο πρώτος. Δεν μου λέτε στην εκτίμηση ότι περίπου καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί εδώ και περίπου 1,5 μήνα, μπορεί και 2 μήνες, διαβάζετε και τις εφημερίδες όπως γνωρίζω, γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το αν ο Μητσοτάκης θα κάνει ευνηδιασμό και θα μας πάει σε εκλογές προώρες το Σεπτέμβριο, και θέλω να μας πείτε ξεκάθαρα αυτό που πιστεύετε εσείς. Είναι έτσι τα πράγματα? Είναι όλη η αρθογραφία που γίνεται γύρω από το θέμα μία μπαρούφα? Έχει βάση, δεν έχει βάση, δεν το σκέφτεστε καθόλου? Θα εξαντλήσετε την τετραετία, τι θα γίνει? Θα σας πω, κύριε, να κλείσω την προηγούμενη κουβέντα. Η σημερινή μας πρωτοβουλία να καλύψουμε τους μακροχρόνιους ανέργους έρχεται διότι στο σύνολο των κυβερνητικών πρωτοβουλειών που λάβαμε αυτόν τον 1,5 μήνα, δηλαδή την επέκταση του επιδόματος ανεργίας, τα 800 ευρώ για τους εργαζομένους, τους ΚΑΔ και την βοήθεια σε επιχειρήσεις κ.ο.κ., είχε μείνει ως τρύπα το κομμάτι των μακροχρόνιων ανέργων. Και προσπαθήσαμε τη σημερινή μας δράση να παρέμβουμε και σε αυτόν τον τομέα. Γιατί έχουμε πει ότι σε αυτή την κρίση θα περάσουμε απέναντι όλοι μαζί. Δεν θα αφήσουμε κανέναν πίσω. Τώρα, στο ερώτημά σας. Όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής στις 16 Σεπτεμβρίου του 2007, πριν από 13 χρόνια, το θυμάμαι σαν τώρα, κύριε Λιάτσα, ήταν η μέρα Κυριακή, εκλογές, βγήκα βουλευτής. Την επόμενη μέρα Δευτέρα ήμουν σε μια εκπομπή στον Αντένα, στον συνάδελφό, τον κύριο Νίκο Ευαγγελάτο. Είμαστε ένα μεγάλο πάνελ. Τίτλος της εκπομπής ήταν «Πότε θα έχουμε εκλογές?». Και όταν ήρθε ο λόγος σε μένα, είπα: «Ρε παιδιά, δεν έχω κλείσει 24ωρο βουλευτής και συζητάμε για τις εκλογές?». Λοιπόν, αυτή η συζήτηση συνεχώς περί πρόωρων εκλογών είναι και κουραστική και αντιπαραγωγική. Όχι, δεν θα έχουμε εκλογές, είναι η απάντηση. Λέτε ότι το φθινόπωρο του 20 δεν θα έχουμε εκλογές, είναι η απάντηση. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για εκλογές. Αυτό δεν μας λέτε. Θα έχουμε εκλογές, είναι η απάντηση. Το σημειώνω αυτό, σημειώνω και την ημερομηνία. Πολύ χαίρομαι που είστε εδώ απόψε. Τώρα, έχω ένα σωρό ερωτήσεις, αλλά θέλω να ξεκινήσω από μια ιστορία. Δώσατε μια συνέντευξη σε ένα κανάλι που λέγεται Best Channel. Μάλιστα. Όπου εκεί, μετά τη συνέντευξη, ούτε λίγο ούτε πολύ, και έβγαλε και ανακοινώσει και ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι, σας χαρακτηρίσανε περίπου Μαρία Αντουανέτα. Είπατε ότι τι να τα κάνετε τα λεφτά, εάν σας δώσουμε λεφτά 300 κιλά θα γίνετε. Ακούω, είπατε τον Τζακαλώτο και τον Τζίπρα
που λένε να μοιράζονται ρευστότητα και 5.000, λέει, είπατε εσείς, και 5.000 να δίναμε σε κάθε Έλληνα, τι θα κάνανε το 5.000. Τα είπατε αυτά τα πράγματα, ισχύουνε? Έχετε δει τη συνέντευξή μου, κύριε Λιάτσε, ή έχετε δει το μονταρισμένο βίντεο? Έχω δει, να σας πω την αλήθεια, ένα απόσπασμα. Δεν έχω δει όλη τη συνέντευξη. Το απόσπασμα είναι το μονταρισμένο βίντεο. Και όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, γιατί είσαι άνθρωπος της τηλεόρασης, αν κάποιος πάρει ένα βίντεο τώρα που μιλάμε μεταξύ μας και κάνει κοπτογραφική, μπορεί να βγάλει να λέω ό,τι νομίζει ο καθένας. Είναι χαρακτηριστικό δε ότι όταν έδωσα τη συνέντευξη αυτή, ο δημοσιογράφος που ήταν παρόν δεν σχολίασε τίποτα αρνητικό για όσα είπα και χρειάστηκε να περάσει μια εβδομάδα και να γίνει το μονταρισμένο βίντεο για να γίνει η φασαρία. Πάμε λοιπόν τώρα στο τι είπα εγώ. Γιατί δεν είπα τίποτα από όσα είπατε εσείς. Δεν φταίτε, είδατε, είπα το μονταρισμένο βίντεο. Η κουβέντα ήταν την ημέρα που ανακοινώθηκαν τα οικονομικά μέτρα της κυβερνήσεως του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην Πρωθυπουργού. Στο οποίο ο κύριος Τσακαλώτος είχε πει ότι πρέπει να δώσουμε άμεσα ρευστότητα στην αγορά. Και η κουβέντα που κάναμε το δημοσιογράφο στο τηλεοπτικό σταθμό Best ήταν για το πότε πρέπει να δώσουμε ρευστότητα στην αγορά. Και εγώ εξέφρασα το εξής επιχείρημα που θα ήθελα πολύ το δικό σας λογικό αντίλογο. Ότι κάνει λάθος ο κύριος Τσακαλώτος ως προς το χρονικό σημείο που πρέπει να δοθεί η ρευστότητα. Διότι πρώτον σήμερα δεν ξέρουμε το λογαριασμό, δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει δηλαδή αυτή η κρίση για να ξέρουμε πόση ρευστότητα θα χρειαστούμε στην αγορά. Και δεύτερον, γιατί σήμερα το πρόβλημα της αγοράς και ο λόγος που δεν λειτουργεί δεν είναι η έλλειψη ρευστότητας, αλλά είναι η καραντίνα. Και εκεί λοιπόν έφερα το επιχείρημα ότι αν είναι όλα τα καταστήματα κλειστά, τι θα κάνει η ρευστότητα στην αγορά αφού τα καταστήματα είναι κλειστά? Και τότε ο κύριος δημοσιογράφος, το κομμάτι που κόβηκε από το βίντεο, με ρώτησε: πράγματι έχετε δίκιο, είπε ο δημοσιογράφος. Το μόνο που μπορεί κάποιος να αγοράσει σήμερα είναι τρόφιμα. Και λέω: δεν θα γίνεις και 400 κιλά. Η κουβέντα λοιπόν δεν ήταν στο πόσα χρήματα θα χρειαστεί ο καθένας μας, αλλά στο πότε θα πρέπει να δώσουμε ρευστότητα στην αγορά. Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Μάλιστα. Ναι, καλά, εγώ δεν ήμουνα, δεν την έχω δει όλη τη συνέντευξη. Ναι, εγώ ακούω τη δική σας τοποθέτηση. Στο YouTube, όταν μπείτε να τη δείτε, δεν χρειάζεται. Είχα κάνει και σχετικό άρθρο στο Φιλελεύθερο. Και όσοι μου ήσχησαν κριτική, όταν τους πόσταρα το άρθρο μου στο Φιλελεύθερο, απλά σταμάτησαν να μιλάνε. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ κουραστικό, έως και χυδαίο, αυτή την ώρα που όλοι κουραζόμαστε πάρα πολύ και δίνουμε ο καθένα μας τη δική του μάχη, να πρέπει να χιδεολογούμε με φτηνούς ανθρώπους. Λοιπόν, το βίντεο αφαίρεσε την ερώτηση του δημοσιογράφου και έκοψε όλη την προηγούμενη κουβέντα. Κάνα για να μην καταλάβει κάποιο τι λέγαμε. Μάλιστα. Τώρα, φτηνοί άνθρωποι ποιοι είναι, για να καταλάβω ακριβώς τι εννοείται? Όσοι έφτιαξαν αυτό το βίντεο και όσοι το ξαναπόσταραν. Δεν χρειάζεται να πω, ούτε να πω το όνομά του θέλω. Δεν χρειάζεται. Εννοείται το ΣΥΡΙΖΑ, εννοείται. Δεν είναι η ώρα ούτως ή άλλως για αυτά. Επαναλαμβάνω. Μία εβδομάδα μετά τη συνέντευξη. Ναι. Ενώ ο δημοσιογράφος που ήταν παρόν δεν έκανε κανένα αρνητικό σχόλιο. Καλά, ο δημοσιογράφος μπορεί να μην. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να τον πείτε και ανόητο εσείς που δημοσιογράφος. Όχι, καθόλου ανόητο. Δεν το ξέρω ποιος, καταρχάς δεν ξέρω ποιος ήταν. Έγινε. Αλλά ο άνθρωπος δεν ξέρω. Μπορεί να μην αντέδρασε. Συνήθως από χυδαίους ανθρώπους. Όποιος θέλει να δει όλη μου τη συνέντευξη και να καταλάβει τι είπα ή να διαβάσει το άρθρο μου στο Φιλελεύθερο, πολύ ευχαρίστω. Για την ουσία τη συζήτηση επαναλαμβάνω. Σήμερα το πρόβλημα της αγοράς, γιατί για την αγορά μιλάγαμε, δεν είναι η έλλειψη ρευστότητας. Σήμερα το πρόβλημα της αγοράς είναι η καραντίνα. Ότι είναι δηλαδή η καραντίνα, το καταλάβαμε αυτό. Για πείτε μας κάτι άλλο. Επειδή τώρα όλοι μιλάνε για την οικονομική κατάσταση, η οποία είναι στο ναδύρ, έχει παραλύσει η οικονομία, αυτή είναι η πραγματικότητα, είναι κλειστά όλα. Για πείτε μας κάτι. Άκουσα τον Σταϊκούρα, τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι για κάθε μήνα λουκέτο στην αγορά μπαίνουμε μέσα 2,5% του ΑΕΠ. Ρώτησα, εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ρωτάω πόσο είναι το 2,5% του ΑΕΠ. Μου είπαν ότι είναι περίπου 5 δισεκατομμύρια το μήνα, αυτό που λέει ο κύριος Σταϊκούρας. Πείτε μας, και υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, πόση θα είναι η ύφεση το 20. Εσείς ξέρετε καλά η οικονομία. Μπορείτε να μας πείτε, είστε και υπουργός σε ένα πολύ κρίσιμο, κέριο Υπουργείο, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατά τη γνώμη σας, η ύφεση το 20, πού θα πάει? Είναι τελείως αδύνατον να γίνει σήμερα πάσα τέτοια πρόβλεψη. Ο λόγος είναι ότι για να κάνεις υπολογισμούς στα μαθηματικά, πρέπει να έχεις όλα τα δεδομένα μιας εξίσωσης. Σήμερα την εξίσωση αυτή δεν την ξέρουμε, γιατί μας λείπουν δύο βασικά δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι πότε θα τελειώσει η καραντίνα.
Άλλος θα είναι ο λογαριασμός αν η καραντίνα τελειώσει τέλος Απριλίου, άλλος τέλος Μαΐου, άλλος τέλος Ιουνίου και ούτω καθεξής. Και το δεύτερο που δεν ξέρουμε από την εξίωση είναι πότε θα βρεθεί το φάρμακο. Άλλη θα είναι η εξέλιξη του τουρισμού αν υπάρχει φάρμακο, άλλη η εξέλιξη του τουρισμού αν δεν υπάρχει φάρμακο. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Είναι όλα δηλαδή στον αέρα, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει. Πράγματι, δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει, εννοείται, σε αυτή τη φάση που είμαστε. Δεν μπορεί κανείς να υπολογίσει. Εγώ παραμένω αισιόδοξος ότι εφόσον ισχύσει το καλό σενάριο, ποιο είναι το καλό σενάριο, ότι κερδίζουμε τη μάχη του ιού το μήνα Απρίλιο, αρχίζουμε σιγά σιγά να αφαιρούμε τα μέτρα περιορισμού το μήνα Μάιο, κάπου εκεί υπάρχει και το φάρμακο που φαίνεται ότι η ελπιδοφόρα, διάφορες εταιρείες πάνε πολύ πολύ γρήγορα για να το παρουσιάσουν στην παγκόσμια κοινότητα. Με το φάρμακο και με την πτώση του ιού λόγω της θερμοκρασίας σιγά σιγά αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στην αγορά και ο τουρισμός μας δεν πηγαίνει στο μηδέν. Σε αυτό το σενάριο η ύφεση μπορεί να ελεγχθεί και να είναι της τάξης του 5 με 6%. Εάν δεν έχουμε αυτό το σενάριο και έχουμε μεγαλύτερο διάστημα καραντίνας και μια πολύ μεγάλη αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά, παραδείγματος χάρη, άκουσα την πρόεδρο της Κομισιόν, φαντάζομαι να ακούσατε κι εσείς, που συνεβούλευσε τους Ευρωπαίους να μην κλείσουν από τώρα τις θερινές τους διακοπές. Εάν η αίσθηση που υπάρχει το καλοκαίρι είναι μην πάτε διακοπές πουθενά, προφανώς η ύφεση στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη, δεδομένου ότι ο τουρισμός και τα συναφή σε αυτόν τον επαγγέλματα αποτελούν τεράστιο κομμάτι του ΑΕΠ μας. Κάνατε λόγο για άρση των περιοριστικών μέτρων. Αν όλα κυλήσουν κατευχήν με την πορεία που έχει ο ιός στην Ελλάδα, από πού θα ξεκινήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων, τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή. Δεν είναι η μέρα να κάνω αυτή τη συζήτηση. Σήμερα βρισκόμαστε στην κορύφωση της μάχης κατά του ιού. Κάθε συζήτηση περί της χαλάρωσης των μέτρων που θα έρθει, κανείς μας δεν θέλει αυτά μέτρα ούτως ή άλλως, μας αφαιρεί, μας αποσυντονίζει, μας αποπροσανατολίζει το βασικό μας στόχο. Ο βασικός μας στόχος τώρα είναι να σώσουμε την υγεία των ανθρώπων. Ο βασικός μας στόχος τώρα είναι να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Ο βασικός μας στόχος είναι να μην διασπαρεί ο ιός. Εάν αυτό το πετύχουμε μέχρι το τέλος και συνεχίζουμε να πηγαίνουμε τόσο καλά όσο πηγαίνουμε μέχρι σήμερα, είμαι απολύτως βέβαιος ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Και να ξέρετε ότι η Ελλάδα μπορεί να έχασε πολλά χρήματα όπως όλες οι χώρες σε αυτή την κρίση και να έχασε και μερικούς σπουδαίους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν μπαίνω στη ζυγαριά, είναι πολύ λίγοι και ένας να έχει φύγει είναι απώλεια για τη χώρα. Όμως κέρδισε στην παγκόσμια κοινότητα φοβερούς πόντους αξιοπιστίας. Σήμερα, πριν από λίγο, πριν ξεκινήσει η εκπομπή σας, το CNN έκανε διθυραμβικό αφιέρωμα για την Ελλάδα. Χθες η RAI, προχθές το Bloomberg, αντιπαραπροχθές η Frankfurter Allgemeine Zeitung, πιο πριν η Figaro, πιο πριν η Times και ούτω καθεξής. Αυτή είναι ένα κέρδος που ο ελληνικός λαός κερδίζει και μετά από μια δεκαετία όπου μας θεωρούσαν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ξαφνικά μας βλέπουν με θαυμασμό ως έναν λαό πειθαρχημένο και μια κυβέρνηση αποτελεσματική. Αυτό θα έχει και θετική οικονομική επίπτωση. Για πείτε μας κάτι, θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται με τα 800 ευρώ. Επίσης άκουσα τον κύριο Σταϊκούρα που βγήκε σε δική μας εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, στο Γιώργο Τοσιαδήμα, και του είπε ότι τα 800 μπορεί να πάνε και Μάιο, μπορεί και πιο μετά αν χρειαστεί. Πότε θα αρχίσει ο κόσμος. Θα δίνονται όσο κρατάει η καραντίνα, είναι πάρα πολύ απλό. Τα 800 θα δίνονται όσο κρατάει η καραντίνα. Ο κόμμος πρέπει με κάποιο τρόπο να ζει. Δεν θα αφήσουμε τον κόμμο να πεθάνει της πείνας, είναι δυνατόν. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην πρώτη κατοικία, κύριε Υπουργέ, στους πληστηριασμούς. Εσείς κάνατε μία δήλωση ότι εν μέσω κρίσης δεν υπάρχουν πληστηριασμοί. Η συμπαθεστάτη κυρία Χτσιόβλου από το ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πρέπει να παραταθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας μέχρι το τέλος του 20. Για πείτε μας τι γίνεται εδώ. Η συμπαθεστάτη κυρία Χτσιόβλου γνωρίζει πάρα πολύ καλά, εφόσον υπήρξε και υπουργός στην προηγούμενη κυβέρνηση, ότι η συμφωνία που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση με τους δανειστές μας έχει ως κολοφόνα, ως πιο σημαντικό της σημείο, την άρση της προστασίας πρώτης κατοικίας. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μνημονιακή υποχρέωση που μας κληροδότησε η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα και η κυρία Χτσιόγλου ως υπουργός εργασίας εκείνης κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση πέτυχε την πρώτη παράταση των 4 μηνών και τώρα διεκδικεί μια μεγάλη παράταση μέχρι τέλος του χρόνου. Οι διαδραματεύσεις συνεχίζονται. Το πάτε κι εσείς μέχρι τέλος χρόνου εν μέσω κρίσης να το διεκδικήσετε και να το πάρετε. Οι διαδραματεύσεις συνεχίζονται. Δεν θα γίνει καμία μονομερής ενέργεια. Μιλάμε καλόπιστα σε λογικούς ανθρώπους και τους εξηγούμε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σχεδόν παράνοια να μιλάμε για πληστηριασμούς. Για πείτε μου κάτι άλλο. Ο κύριος Χαρακόπουλος, βουλευτής Λάρισας, είπε ότι οι πρακτικές ενοχλούν τώρα μέσα στην κρίση δανειολήπτες. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό?
Πρώτα απ' όλα, αν υπάρχει καταγγελία επώνυμη στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτού για εισπρακτική εταιρεία που ενόχλησε δανειολήπτη που δικαιούται προστασίας, σύμφωνα με τη συμφωνία που έχουμε κάνει, παρακαλώ πολύ να γίνει η καταγγελία και να είστε βέβαιοι ότι όπως κάναμε μέχρι τώρα θα επιβάλλουμε πολύ βαριά πρόστιμα. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα βγάλαμε. Τώρα για να το λέει βουλευτής όμως του κόμματός σας, κάτι ξέρει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να το λέει. Δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι της Νέας Δημοκρατίας. Θα έρθω για να το διευκρινίσω, επαναλαμβάνω. Σήμερα βγάλαμε ένα δελτίο τύπου με όλους τους ελέγχους που κάναμε αυτόν τον ένα μήνα. Κάναμε 2.200 ελέγχους. Έχουμε βάλει πάνω από 200.000 ευρώ πρόστιμα και σήμερα. Είχαμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σαμπουλίδη, και τον επικεφαλής του ελεγκτικού οργάνου, τον κύριο Μελισσινό, και φυσικά τον Υφυπουργό μου, τον κύριο Παθανάση, όπου πετύχαμε να κατασχέσουμε 10.000 και πλέον κιλά, 10 τόνους και πλέον, από αντισηπτικό το οποίο είχε αποκρυφτεί από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα και προφανώς χρησιμοποιείται εν είδη μαύρης αγοράς. Αυτό το υλικό κατασχέθηκε και θα παραδοθεί, εφόσον ελεγχθεί από τον νεόφωτο, είναι καλής ποιότητας, προς χρήση των πολιτών στα δημόσια νοσοκομεία. Άρα πήραμε και πρόστιμο και πολύ μεγάλο για τους πολίτες. Τώρα πάω στις πρακτικές για να το εξηγήσω. Ελάτε. Η συμφωνία που έχουμε κάνει με τις τράπεζες και την Ένωση των Διαχειριστών Δανείων είναι η εξής. Την έχω πει πολλές φορές, αλλά την πω για άλλη μια φορά. Όσοι έχουν ενταχθεί στην περίμετρο της προστασίας, δηλαδή όσοι δικαιούνται 800 ευρώ και όσων οι επιχειρήσεις ανήκουν στους ΚΑΔ, που με διάφορους τρόπους και σε διάφορες ημερομηνίες εντάξαμε στην περίμετρο της προστασίας, αυτοί όλοι οι άνθρωποι παίρνουν αυτόματα τρίμηνη αναστολή, τρίμηνο πάγωμα της πληρωμής του πάσης φύσεως ιδιωτικού τους χρέους. Όσοι δεν ανήκουν σε αυτή την περίμετρο, δηλαδή όσοι δεν θεωρείται ότι έχουν πληγεί από την παρούσα οικονομική κρίση, παραδείγματος χάρη, ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων δεν έχει χάσει χρήματα γιατί ο μισθός του πληρώνεται κανονικά. Λέω ένα παράδειγμα. Σε αυτή την περίπτωση, οι εισπρακτικές μπορούν να παίρνουν τηλέφωνο, διότι αυτή θεωρείται ότι δεν έχει αλλάξει, δεν έχει μεταβληθεί το οικονομικό τους περιβάλλον κατά την παρούσα κρίση. Α, και μπορεί να παίρνει τηλέφωνο. Ακριβώς. Δεν ενθαρρύνουμε το δεν πληρώνω, ούτε λέμε στον κόσμο να μην πληρώνει. Αντιθέτως, λέμε, εμείς ως κράτος, σε όσους βρίσκεται σε δυσκολία λόγω του ιού, παρέχουμε προστασία. Όμως όσοι μπορείτε να πληρώνετε, να πληρώνετε. Διότι κάναμε μία δεκαετία να οικοδομήσουμε μια κουλτούρα πληρωμών σε αυτή τη χώρα και αν το χάσουμε αυτό θα επιστρέψουμε στην ανέχεια και στην καταστροφή πάρα πολύ γρήγορα. Για δεν πείτε μας κάτι άλλο. Τρόπο. Για πείτε μας κάτι άλλο. Διαβάζω τον τελευταίο καιρό διάφορα δημοσιεύματα και από καλούς δημοσιογράφους που ασχολούνται με την οικονομία και τα οικονομικά ότι υπάρχουν σκέψεις στο κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο για μείωση συντάξεων και μισθών των δημοσίων υπαλλήλων. Έχετε ακούσει κάτι, το ξέρετε? Δεν υπάρχει καμία τέτοια. Ή είναι μούφα όλο αυτό, είναι μούφα? Δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη. Μάλιστα. Δεν έχει λεχθεί ποτέ από κυβερνητικό στέλεχος και στο καλό μας σενάριο αυτό στο οποίο όλοι δουλεύουμε δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη και τέτοια πιθανότητα. Ένα θέμα, Εμίλια, που θέτουν οι ακροατές, είναι θέμα που τίθεται από τους ακροατές. Στους τηλεθεατές μας, ναι. Κάθε βράδυ σχεδόν. Ναι, είναι, ναι, με το θέμα της αύξησης των ενοικίων. Ναι. Είναι της αρμοδιότητας του κυρίου. Το θέμα βεβαίως της αύξησης των ενοικίων, της αρμοδιότητας. Ναι, ναι. Πείτε μας κάτι, είναι δύο τα σκέλη εδώ, σε αυτό που πολύ σωστά το λέει ο Σπύρος και το λένε και οι τηλεθεατές μας. Το θέμα είναι ποιοι δικαιούνται μείωση για ενοίκιο και το δεύτερο, εάν υπάρχουν από εσάς κύριε Υπουργέ σκέψεις για μείωση έμφυα σε ιδιοκτήτες ακινήτων που χάνουν ενοικία. Όσοι ανήκουν στην περίμετρο της προστασίας που περιέγραψα προηγουμένως, αυτοί που είπα πριν ότι δικαιούνται την τρίμηνη αναστολή χρέους, αυτοί δικαιούνται και μείον 40% στο ενοίκιο. Δηλαδή όσοι θεωρούμε ότι έχουν πληγεί σημαντικά από την παρούσα οικονομική κρίση, αυτοί δικαιούνται να πληρώνουν και λιγότερο ενοίκιο. Δηλαδή δικαιούνται 800 ευρώ, όσοι έχουν κάθουν μέσα στην περίμετρο προστασίας κλπ. Τώρα, πράγματι υπάρχουν σκέψεις στο οικονομικό επιτελείο για να δούμε πώς θα αποζημιώσουμε κατά κάποιο τρόπο τους ιδιοκτήτες των ακινήτων οι οποίοι χάνουν ένα μεγάλο ποσό από το ετήσιο εισόδημά τους λόγω αυτής της μειώσεως στο ενοίκιο που θα έλαβαν. Θα μειώσετε τον έμφυα μάλλον, Δεν θέλω εγώ να πω εδώ, είναι η καρμαδότητα του Υπουργείου Οικονομικών. Θα γίνει πάντως κάτι που θα είναι δίκαιο. Από αυτή την κρίση θα περάσουμε όλοι μαζί απέναντι. Αυτή η πίεση που ασκείται σε ενοικιαστές για αύξηση του ενοικίου, υπάρχει τρόπος
νομοθετικός ή άλλος. Αχ, στο ενοικείο εν μέσω αυτής της κρίσης μου φαίνεται παντελώς απίθανο να συμβαίνει. Όχι, όχι, δεν του λέτε ψέματα. Είναι εβδομάδες τώρα που επιμένουν και δεν μπορεί να λένε όλοι ψέματα. Δεν είναι ένας, μα δύο, τώρα να ζητάει κάποιος αύξηση ενοίκιο σήμερα είναι παράλογο και σε κάθε περίπτωση ούτως ή άλλως δεν μπορεί να σου κάνει και τίποτα. Πώς θα σου κάνει έξωση κάποιος, αφού είναι όλα κλειστά, δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το θεωρώ παράλογο. Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ήταν νομίζω μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Κρατώ ότι 100% μας είπατε δημοσίως, σας λέει πολλοί κόσμος αυτή την ώρα, μας είπατε ότι 100% αποκλείονται οι εκλογές το φθινόπωρο. Έτσι δεν είπατε? Κύριε Λιάτζε, θέλω να με πιστέψετε που θα σας πω και θέλω να το ακούσουν καλά οι τηλεθεατές σας. Δεν μας αφορούν οι δημοσκοπήσεις. Δεν παρακολουθούμε τι λένε οι μετρήσεις. Δεν ασχολούμαι με σενάρια πρώτων εκλογών. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε εν μέσω μιας μάχης. Το πρώτο της ημίχρονο είναι η μάχη της υγείας, που ελπίζω να πάμε καλά και να το κερδίσουμε. Το δεύτερο της ημίχρονο είναι η μάχη της οικονομίας, που θα είναι επίσης μια εξαιρετικά δύσκολη και πιο μακροχρόνια μάχη. Πάρα πολύ δύσκολη. Το μόνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών, να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους, να προστατεύσουμε τη ζωή τους και όταν περάσουμε απέναντι από αυτή τη συμφορά να μπορούμε να κοιτάμε πίσω μας με υπερηφάνεια ότι κάναμε το καθήκον μας. Τίποτα άλλο δεν μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Και όχι οι πρώτες εκλογές. Κάποιος πληρώνει όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις. Κάποιος τις παραγγέλνει. Λέτε λέω εσείς, ότι πληρώσαμε πέρα μας κάτι δημοσκόπηση στο Star, ας πούμε. Αυτό εννοείται. Το Star δεν έχει, δεν που είχε σήμερα μία δημοσκόπηση, αμέσως. Έχει πάντα μία συνεργασία με μία εταιρεία. Τι θέλετε να μας απαγορεύσουμε να κάνουμε δημοσκόπηση? Όχι, 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 λέω. Εγώ είπα απλώς ότι εμείς πάντως δεν πληρώνουμε δημοσκόπηση, δεν παραγγέλνουμε δημοσκόπηση και δεν καταποστάτε καμία. Παρότι η δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα ήταν εξαιρετικά ευνοϊκή για την κυβέρνηση και τους χειρισμούς όλων ημών. Για την οικονομία όχι τόσο πολύ. Για την οικονομία όχι τόσο πολύ. Ο κόσμος φοβάται λίγο. Ο κόσμος φοβάται για το αύριο. Για την τσέπη του. Και ένα για το αύριο. Ένας στους τέσσερις. Σύμφωνα. Ένας στους τέσσερις. Στο ερώτημα αν φοβάσαι για το αύριο, όταν δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει το λογαριασμό, θα έχει να πει δεν φοβάμαι. Πλάσε ανόητο. Ένας στους τέσσερις. Οι χειρισμοί της κυβερνήσεως εκρήθησαν σε όλα τα επίπεδα κατά τεράστια πλειοψηφία θετική. Ικανοποιητική. Ευχαριστώ τον κόμμα για αυτή την εμπιστοσύνη. Όμως επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή είμαστε εν μέσω της μάχης. Και αυτά ακούστε τώρα κάτι άλλο, θα το έχετε δει. Επειδή ξέρω ότι διαβάζετε πολύ τα δημοσκοπικά. Χτες βγήκε μια δημοσκόπηση που έλεγε ότι ένας στους τέσσερις. Τέρμα τα λεφτά την τσέπη. Ένας στους τέσσερις δηλώνει ότι δεν έχει λεφτά. Ένας στους τέσσερις. Είναι πολύ ανησυχητικό και θα δούμε τι θα προκύψει. Ότι είναι αλήθεια και όλα αυτά τα χρήματα που προσπαθούμε να δώσουμε και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα δίνονται για αυτό το λόγο. Θα φέρω ένα παράδειγμα. Όταν εξαγγείλαμε για τους επιστήμονες το πρόγραμμα τηλεκαταρτήσεως των 600 ευρώ, θυμάστε ότι υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση. Ξέρετε όμως, κύριε Λιάτζε, τελικά σχεδόν 100.000 δήλωσαν να μπουν στο πρόγραμμα. Και τελικά θεώρησαν καλή ιδέα να φτιαχτεί αυτό το πρόγραμμα. Θέλω να πω με αυτό ότι σέβομαι απόλυτα τις ανησυχίες των πολιτών. Έχουν απόλυτο δίκιο και να φοβούνται και να ζητάνε από εμάς σκληρότερη δουλειά και περισσότερα πράγματα. Σε όλα αυτά έχουν απόλυτο δίκιο οι συμπολίτες μας. Όμως πρέπει να ξέρετε από την άλλη πλευρά, οι πόροι του κράτους μας είναι πεπερασμένοι και πρέπει να κάνουμε μια συνετή διαχείριση που δεν θα μας κληροδοτήσει ένα μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα στο μέλλον. Και όλη η κουβέντα περί της ρευστότητας και πότε θα πρέπει να τη δώσουμε γίνεται ακριβώς γιατί τους περιορισμένους πόρους που έχουμε πρέπει να τους ξοδεύσουμε την κατάλληλη στιγμή για ναι, να μην ξέρετε τι λένε, οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Ότι τα 20 δις, ας τα 16 γιατί πάνε για τα δάνεια. Τα 20 δις από τα 37 του μαξιλαριού του Μητσοτάκη και του Τσίπρα και του Τσακαλώτου τα κρατάτε για να τα δώσετε λέει πριν τις εκλογές. Έτσι λένε. Αφού είχαν 20 δις να μοιράσουν κύριε Λιάτση του Τσίπρα γιατί δεν τα μοιράσανε πριν τις επόμενες εκλογές να κερδίσουν? Δεν τα μοιράζει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου κάνατε ένα ερώτημα. Να το επιτρέψω στον κόλπο κι εγώ. Ρωτήστε τον Τσίπρα, εγώ δεν είμαι Τσίπρας. Είναι που λένε ότι μπορούμε να ξοδέψουμε. Να πού να ξέρω. Ψέματα. Γιατί αν είχε ο Τσίπρας 20 δις, κύριε Λιάτσε, και έβλεπε ότι έχανε τις εκλογές με 10 μονάδες, θα τα είχε ξοδέψει μέχρι τελευταίου ευρώ πριν φύγει. Θυμάστε τι έκανε πρώτων ευρωεκλογών, πώς ξόδεψε τότε τα 3 δισεκατομμύρια. Λοιπόν, ο λόγος που δεν τα ξόδεψε ο Τσίπρας είναι γιατί δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε. Γιατί αν κύριε τα Γεωργιάδη, ξοδέψουμε, τα επιτόκια θα πάνε 7 φορές πάνω. Εντάξει? Ευχαριστούμε αλλά πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ας αφήσουμε τις εύκολες κατηγορίες,
ας αφήσουμε τις μεταξύ μας χειδαιότητες, ας καταλάβουμε ότι τώρα θα πάμε απέναντι όλοι μαζί. Εάν όλοι δουλέψουμε με φρόνηση, με σύνεση και με δικαιοσύνη, σας διαβεβαιώ ότι θα πράξουμε το καθήκον μας στο ακέραιο και θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού όσο μπορούμε περισσότερο. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλό βράδυ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Πάσχα εύχομαι σε όλους, με υγεία και να είμαστε του χρόνου όλοι εδώ, χωρίς καραντίνες και να πηγαίνουν όλα καλά, αμήν, και να σκεφτόμαστε αμήν. Με υπερηφάνεια πόσο καλά ο ελληνικός λαός τα κατάφερε. Χρόνια πολλά, Υπουργέ, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά, κύριε.